Μπορεί η 1821 να παραδόθηκε λίγες μέρες πριν σε κυκλοφορία μετά το γνωστό αλαλούμ καθυστερήσεων, ωστόσο στην οδό Αμαλθίας κάθετη της 1821 η ταλαιπωρία των καταστηματαρχών συνεχίζεται. Με την εικόνα που αντίκρισαν σήμερα το πρωί μετά την έντονη βροχόπτωση να θυμίζει περισσότερο σε λασπότοπο παρά σε πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης. Μάλιστα, οι καταστηματάρχες αναγκάστηκαν να καθαρίσουν μόνοι τους το δρόμο για να μπορέσουν να μπουν στα μαγαζιά τους. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα καταστήματά μας κανείς. Είχε πάρα πολύ λάσπη και χρειάστηκε με παλάμες για να βγάλουμε τη λάσπη να μπούμε στα μαγαζιά μας. Είναι η κατάσταση απελπιστική, παιδιά. Εμένα προσωπικά έχουν κάνει και ζημιά στο γραφείο, διότι είναι παλιό το κτίριο και έχει κάνει το σκαλοπάτι, έχει κάτσει τελείως. Έχει σπάσει μέσα η βιτρίνα. Είχαν πει το Σάββατο είπανε μετά τη Δευτέρα, σήμερα δεν πάτησε άνθρωπος. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Ναι. Εντάξει, είμαστε επαγγελματίες, θέλουμε και εμείς να δουλέψουμε. Εντάξει, τις προηγούμενες μέρες χαιρόμαστε για την 21, ας δούμε λίγο και την Αμαλθίας. Κρίμα είναι να μείνει έτσι. Λίγες μέρες πριν τις γιορτές η αγωνία των καταστηματαρχών της οδού Αμαλθίας είναι μεγάλη, καθώς φοβούνται πως εάν τα έργα καθυστερήσουν κι άλλο να ολοκληρωθούν, θα δουν τον ήδη μειωμένο τζίρο τους να πέφτει στα τάρταρα, σε μια περίοδο που οι ίδιοι περιμένουν πώς και πώς για να δουν τα ταμεία τους να παίρνουν μια ανάσα. Τώρα μέχρι τις 11 η ώρα καθαρίζαμε τις κουβάδες με τα νερά, δεν μπορούσαμε να μπούμε στα μαγαζιά. Είναι γεμάτο σκόνη όλα τα μαγαζιά, δεν μπορεί να μπει πελάτη. Δηλαδή, άνθρωπο για να περάσει από εδώ, ειδικά γυναίκα με παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αποτέλεσμα να είμαστε εδώ να υπολειτουργούμε. Δύο εβδομάδες τώρα ούτε μπορούμε να δουλέψουμε ούτε τίποτα. Υπολειτουργούμε, τα κομπρεσέρ δίπλα, σκόνες εδώ γεμάτο σκόνες, δεν μπορεί να περάσει κόσμο, δεν μπορεί να μπει στα μαγαζιά μα και πολλές ώρες είμαστε κλειστά. Είναι μόνο 100 μέτρα δρόμο. Αυτό έπρεπε σε τρεις μέρες να έχει τελειώσει. Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα εδώ πέρα. Έχουμε υπόγεια. Αυτά τα υπόγεια, αν κάνει μια πολύ δυνατή βροχή, η οποία κρατήσει, ξέρεις, κάποιες μέρες, οπωσδήποτε θα πλημμυρίσουμε. Δεν το έχουν όλα τα μαγαζιά, αλλά εμάς είναι βασικό αυτό. Και επειδή έχουν σκάψει μπροστά ακριβώς την είσοδο, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να πλημμυρίσει το υπόγειο. Προφανώς υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Ο δρόμος έχει στην κυριολεξία γίνει σαν ένας χωματόδρομος. Και δεν μπορούμε ούτε να δουλέψουμε ούτε να μπούμε στα μαγαζιά μας. Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη εικόνα και ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές. Μάλιστα, όπως λένε οι ίδιοι, κάθε προσπάθεια που έχουν κάνει για να επικοινωνήσουν με το Δήμο και να πάρουν τις απαντήσεις που ψάχνουν ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου πέφτει στο κενό.